Υποψήφιος λοιπόν, κατεβαίνει ένας συνάδελφος βεβαίως, γνωστός δημοσιογράφος, ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Τι λες? Βεβαίως και συντοπίτης μας, διότι η καταγωγή του είναι από τον νομό Χανίων. Για πάμε σιγά σιγά να τον καλησπερίσουμε τον κύριο Αναγνωστάκη, να μιλήσουμε έτσι, να ανοίξουμε την κουβέντα για τις ευρωεκλογές, για τη μάχη της 9ης Ιουνίου, για το διακύβευμα, για τους στόχους των δημοκρατών του Ανδρέα Λοβέρδου. Για πάμε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Αναγνωστάκη. Καλώς ήρθατε στην Κρήτη TV. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είστε πολύ ευγενικοί και πολύ καλοί απέναντί μου και απέναντι στους δημοκράτες το κόμμα μας, του κυρίου Ανδρέα Λοβέρδου. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, από την πένα και τα μικρόφωνα και τη δημοσιογραφία στην Ευρωβουλή, είναι μακρύς ο δρόμος, συνδέεται και τι μπορεί να φέρει ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή? Κοιτάξτε, όχι, δεν συνδέεται αναγκαστικά. Συνδέεται αν επιθυμείς να πάρεις ένα παρακλάδι του δρόμου αυτού και να πας προς την Ευρωβουλή. Με την έννοια αυτή, θα πρέπει να έχεις τις ίδιες απόψεις με τους ανθρώπους που θα συμπορευτείς και επίσης να έχεις και καλές σχέσεις με αυτούς τους ανθρώπους και να τους έχεις μέσα σου ως ανθρώπους που πραγματικά νοιάζονται για τον τόπο, πραγματικά νοιάζονται για τα πράγματα. Σας άκουγα την ώρα του προλόγου που κάνατε για μένα. Και τα καινούργια κόμματα, ξέρετε, μπορεί να μην διαφέρουν πάρα πολύ από τα υπόλοιπα, γιατί οι πολιτικές πλέον είναι σε ένα μεγάλο βαθμό σχεδόν οι ίδιες, σε ένα μεγάλο βαθμό. Εκείνο όμως που διαφέρει είναι τα άτομα που πλαισιώνουν τα κόμματα. Και εμείς είμαστε από την κοινωνία, 42 άνθρωποι από την κοινωνία. Εγώ δεν είχα κανέναν ιδιαίτερο λόγο να πάω για την Ευρωβουλή. Ο κύριος Λοβέρδος ήταν φοιτητικός μου, φίλος μου, από τα νιάτα μου στο φοιτητικό. Άρα σας συνδέει μια φιλία πολλών ετών, κύριε Αναγνωστάκη, με τον Ανδρέα. Ναι, 40 χρόνων φιλία. Να. Από τα νιάτα μας τα φοιτητικά χρόνια που δεν τη σταματήσαμε, τη συνεχίσαμε. Μάλιστα τη συνεχίσαμε και λίγο σκληρά όταν εγώ ήμουν στο Mega Channel και κάναμε τότε με τα μνημόνια και με αυτά κάναμε πολύ δυνατές συζητήσεις με τον κύριο Λοβέρδο, αφού είχαμε και οι δύο υποσχεθεί στον εαυτό μας ότι θα αφήσουμε τη φιλία μας στην άκρη και θα βάλουμε τις προσωπικές μας απόψεις και τις εκτιμήσεις μας για τη χώρα, για το δρόμο που είχε ξεκινήσει από τότε. Όλο αυτό τελείωσε πριν 2 μήνες περίπου, όταν σε συνεχές συναντήσεις που είχαμε με τον Ανδρέα μου είπε την τελική του επιθυμία να κατέβει, το πιθανό που θα ήθελε να κατέβει, του είπα ότι ναι, είναι η κατάλληλη στιγμή και κατάλληλη στιγμή και για μένα, με την έννοια ότι σαν να έχει ο κύκλος, ξέρετε, της δημοσιογραφίας, άμα τον κάνεις για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, κάνεις κριτική και πιέζεις, αρχίζει να έχεις και ένα know-how όταν ελέγχεις για το πώς πρέπει να γίνονται κάποια πράγματα. Και έτσι είπα, όταν μου πρότεινε ο κύριος Λοβέρδος, αφού έγινε το κόμμα και μετά από καμιά 15-20 μέρες, να μπω και στις λίστες, είπα να το σκεφτώ και αμέσως, γιατί μέχρι τότε ήμουν και στο Open, έτσι. Ήμουν και στο Open και είπα να το σκεφτώ και θα δούμε αν τελικά θα γίνει. Πράγματι το σκέφτηκα 1-2 εβδομάδες και μετά του είπα, Ανδρέα, προχωράμε, και έπρεπε να κλείσω και το κενό που δημιουργήθηκε στο Open, στο κανάλι, γι' αυτό έκατσα όσο πιο περισσότερο μπορούσα. Και την πιο περασμένη Δευτέρα ανακοινώθηκε και τελείωσε η συνεργασία μου με το Open. Ναι. Τώρα ξεκινάει άλλο. Σε άλλο μετερίζει, προεκλογικός αγώνας. Χρειάζεται και εκεί τρέξιμο, κύριε Αναγνωστάκη. Καλή δύναμη δηλαδή χρειάζεται πάνω απ' όλα. Να σας πω, εκεί χρειάζεται πολύ περισσότερο τρέξιμο, το οποίο δεν το ήξερα, ούτε το ξέρω ακόμα. Δηλαδή μόνο και μόνο που σηκώνω το τηλέφωνο και μιλάω με ανθρώπους που δεν ξέρω, ντρέπομαι πάρα πολύ, κοκκινίζω. Τους λέω, γεια σας, είμαι ο Αναγνωστάκης ο Μανώλης από την Αθήνα. Ω, ευτυχώς, μου λένε, α, τι κάνατε και τα λοιπά. Και έτσι χαλαρώνω λίγο. Εάν όλοι με γνωρίζουν, αλλά κάπως μου λένε, ας πούμε, ναι και το ένα. Και δεν αισθάνομαι καλά, είμαι έξω από τα νερά μου. Αλλά προσπαθώ, διότι ξέρετε, εγώ δεν πήγα μαζί στο κόμμα του κυρίου Λοβέρδου. Είχα και άλλες 2 προτάσεις. Από άλλα 2 κόμματα. Όπου ήταν σχεδόν
Από το ένα ήταν σχεδόν σίγουρο ότι θα έγινε. Ναι. Από το άλλο όχι. Πήγαμε τον κύριο Λεβέρντο γιατί σας είπα για μένα η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου και των συνανθρώπων μας εκεί, των συναγωνιστών εντός αγωγικών, αυτή τη λέξη έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά το κυρίαρχο είναι ότι ο στόχος μου ήταν να προσφέρω. Καταλάβατε. Mm. Δηλαδή εγώ, αν βγάλουμε έναν, όπως καταλαβαίνετε ότι θα είναι ο κύριος Λοβέρδος, γιατί κατεβαίνει και αυτός. Βέβαια. Οπότε, σε μεγάλο βαθμό, ας πούμε, είμαι ένας άνθρωπος που σήκωσα τα μανίκια, δεν σκέφτηκα τίποτα, όχι σε μεγάλο βαθμό, δεν σκέφτηκα τίποτα άλλο και περπατάω. Όχι ότι δεν θέλω, προς Θεού, μάχομαι και παλεύω για κάτι που είναι καινούριο, αλλά είμαι μέσα μου, αισθάνομαι πολύ ήσυχα και πολύ καθαρά ψυχικά και έτσι μπορώ να συνομιλώ με τους ανθρώπους, να τους λέω πως τι σκέφτομαι, να τους λέω για μια καινούργια ιδέα για την Ευρώπη. Άρα εσείς, κύριε Αναγνωστάκη, σαν στρατιώτης ρίχνεστε σε αυτή τη μάχη. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, οι στόχοι του κόμματος, γιατί μιλάμε για ένα νέο πολιτικό φορέα, ένα νέο σχηματισμό, ποιοι είναι ρεαλιστικά οι στόχοι εν ώψη της Ευρωκάλυψης της 9 Ιουνίου για τους δημοκράτες? Εμείς, επειδή είμαστε σίγουροι ότι θα περάσουμε το 3%, θέλουμε να πιέσουμε παραπάνω και να προσπαθήσουμε να είμαστε οι πιο μεγάλοι από τα μικρά κόμματα. Να έχουμε δηλαδή το πιο μεγάλο ποσοστό από τα μικρά κόμματα. Δεν συμπεριλαμβάνεται η ελληνική λύση πλέον στα μικρά κόμματα, έτσι, η ελληνική λύση είναι μεγάλο, δηλαδή έχει πάνω από 10% ή γύρω στο 10%. Τα μικρά κόμματα, ξέρετε, είναι τα κόμματα που ξέρετε που είναι γύρω στο 4-3,5-4% εκεί γύρω. Να είμαστε πάνω από αυτά τα κόμματα. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα το πετύχουμε. Νομίζω ότι θα το πετύχουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Πάμε πάρα πολύ καλά. Με τους ανθρώπους που μιλάω στον κόσμο, στην περιοχή μου, είναι όλοι θετικοί. Εντάξει, κάποιοι είναι και αρνητικοί γιατί έχουν μια διαφορετική ιδεολογία και πιστεύουν σε άλλα πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά, τουλάχιστον στη δική μου πορεία, είχα συναντήσει και αυτών των ανθρώπων την πολύ καλή στάση απέναντι στην δημοσιογραφική εντός εισαγωγικών τη λέξη εντολή που είχα για να ασκώ έλεγχο και κριτική σε αυτά που κάνει η κάθε μορφή εξουσίας. Εγώ γι' αυτό είμαι γνωστός. Τα συνέπεια, αυτό θα με βοηθήσει και στον δρόμο που θα ακολουθήσω προς την Ευρώπη. Εάν με ψηφίσει ο κόσμος. Τώρα, τι καινούριο φέρνει το κόμμα του Ανδρέα Λοβέρδου, τι καινούριο φέρνει το κόμμα που υπηρετείτε στην πολιτική ζωή? Γιατί ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει μια διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ, το γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια. Πόσο μακριά από το ΠΑΣΟΚ είναι ή πόσο κοντά ή πόσο διαφορετικό είναι? Το καινούριο που φέρνει είναι ότι φέρνει 41 άτομα καινούρια. Άντε να σας πω και ότι, όχι άντε να σας πω, και ο κύριος Παπαθεοδόλου ήταν γνωστός που ήταν στη Δημάρ, ήταν υφυπουργός παιδείας. Και από τότε είχε επίσης και μια καλή φίλη. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε καινούργια πρόσωπα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Εγώ όταν πρωτομπήκα στα μεγάλα μέσα, δηλαδή στην τηλεόραση το 2005, από το Μέγα, αυτό που διαπίστωνα είναι ότι έβλεπα έναν κόσμο να σκέφτονται όλοι με τον ίδιο τρόπο, που ήτανε τι να κάνουμε για να συντηρήσουμε τα ψηφαλάκια μας. Καταλάβατε. Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα. Τι να κάνουμε για να μην χαλάσουμε, να κάνουμε μελέτα χωρίς να σπάσουμε αυγά. Δηλαδή, γιατί η πολιτική σκοπιμότητα κυριαρχούσε. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε ο εαυτός μας, προσπαθούμε να έχουμε ανοιχτά τα χέρια μας και την αγκαλιά μας στην προσφορά και προσπαθούμε όλες μας τις θέσεις που έχουμε να τις περάσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα και στον τομέα της αγροτιάς και στον τομέα των μέσων και στον τομέα της υγείας και στον τομέα της άμυνας για τη χώρα μας. Κύριε Αναγνωστάκη, θεωρείτε ότι, γιατί πολλοί κόσμος το σχολιάζει αυτό, ότι η νέα κοινοβουλευτική περίοδος στο Ευρωκοινοβούλιο θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη σε πολλούς τομείς, τους αναφέρατε και εσείς. Μιλάμε για τα αγροτικά, μιλάμε για το επίπεδο ασφαλείας, διότι και πολλά γίνονται και εδώ στη γειτονιά μας και σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν μια κρίσιμη περίοδος για το νέο Ευρωκοινοβούλιο, αυτή που ακολουθεί? Ναι, θα σας πω το εξής. Θα σας πω ότι η Ευρώπη
έτσι όπως είναι τώρα, σχεδόν κανείς δεν πιστεύει ότι έχει μέλλον. Εγώ πιστεύω ότι μάλλον καταραίει κιόλας έτσι όπως είναι, από τον αρχικό της σκοπό. Δηλαδή έχει χάσει την αρχική της εκδοχή, που εκτός από την ενοποίηση ήταν το πρόσωπο, το να δείξει την πλευρά του ανθρωπισμού που ήταν πολύ μεγάλη, να συνεχίζει να είναι πολύ μπροστά, να συνεχίζει να είναι στην έρευνα, στην τεχνολογία. Όλα αυτά η Ευρώπη τα έχει χάσει. Άραγε, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να μάθουμε από την Ευρώπη πώς θα περάσουμε από τα τρακτέρ στα drones στην αγροτιά. Πρέπει να μάθουμε στην Ευρώπη πώς θα περάσουμε στη νέα τεχνολογία και όχι να είμαστε ουρά της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Αμερικής. Πρέπει ξανά, όταν λέμε Ευρώπη, να κοιτάμε μπροστά, γιατί όταν λέμε τώρα Ευρώπη, κοιτάμε πίσω. Νοτιοανατολική Ασία και οι Αμερικάνοι μας βλέπουν ως μουσεία ή ως μέρη για να έρθουν όλη την Ευρώπη για να το επισκεφθούν και να φύγουν. Πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα της Ευρώπης από την αρχή. Να ξαναφτιάξουμε, να δυναμώσουμε την Ευρώπη. Έτσι βέβαια από τα περιγράφεται είναι μια σκουριασμένη Ευρώπη, κύριε Αναγνωστό. Βέβαια. Δεν συμφωνούμε όλοι σε αυτό? Όλοι συμφωνούμε. Δείτε, ο κύριος Μακρόν την είπε εθνισυγενή. Κάτι που είναι πιο βαρύ. Ναι. Έτσι. Ξέρουμε γιατί... βεβαίως, κύριε Αναγνωστάκη, ότι η γυραιά κυρία πολύ δύσκολα αλλάζει συνήθειες, έτσι δεν είναι? Δεν είναι αυτό. Είναι σωστό, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Και λέω τώρα, μήπως αυτός ο δρόμος μας οδηγεί στο τέλος της κυριαρχίας της? Γιατί η Ευρώπη, όπως και να το κάνουμε, είχε μια πολύ μεγάλη κυριαρχία, κυρίως στον πολιτισμό, στο στοχασμό. Θυμηθείτε τον 20ο αιώνα. Τι γινόταν στα καφενεία, που ήταν λέσχες όλοι στη Βιέννη, στο Βερολίνο, στο Παρίσι. Όλοι οι διανοητές ήταν στους δρόμους και συζητούσαν για τα καινούργια πράγματα. Και τον 19ο αιώνα. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα από αυτά στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν τα παιδιά μας φεύγουν όλα για την Αμερική, κάνουν το διδακτορικό τους εκεί και με την τελευταία έρευνα του 2019, από τους Ευρωπαίους που φεύγουν, μόνο το 75 και ως 80% παραμένει στην Αμερική και μόνο το 25-20% γυρνάει στην Ευρώπη. Τι μέλλον έχει μια Ήπειρος τέτοια, πείτε μου? Τι μέλλον έχει? Βίοι παράλληλη όμως με τη χώρα μας, γιατί είναι σαν να περιγράφουμε τη δική μας πραγματικότητα. Τα δικά μας τα παιδιά έχουν φύγει στο εξωτερικό, δεν επιστρέφει κανένα πίσω και εδώ η χώρα μένει με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Και όσο περνάνε τα χρόνια, όλο και μεγαλώνουμε. Όλο και μεγαλώνουμε. Σκεφτείτε ότι η παπική Ιταλία, το κέντρο του παπισμού, έχει την ίδια πορεία στο ζήτημα της υπογενετικότητας με εμάς. Όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά αρχίζει και την παίρνει από κάτω και την Ιταλία. Το ίδιο και στην Ισπανία. Σκεφτείτε, σας λέω, πόσο πολύ έχει υποχωρήσει το θρησκευτικό κομμάτι από όλη την Ευρώπη. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Τι έχει γίνει με τις οικογένειες, τι έχει γίνει με τις μικρές κοινωνίες. Και αυτό μας οδηγεί στον κοινό στρατό, μας οδηγεί στο ότι, όπως είπε ο κύριος Λέτα, που είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό αυτό, θα πρέπει να ξαναεπενδύσει η Ευρώπη στην έρευνα και στις start-up και στις νέες, πολύ νέες τεχνολογίες. Και όπως σας είπα, να περάσουμε από το τρακτέρ στο drone. Για μας στην Κρήτη, που το πιο μεγάλο μας κομμάτι είναι ο τουρισμός και μετά είναι τα αγροτικά μας προϊόντα, είναι ένα στοίχημα. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι σε 20 χρόνια αν θα υπάρχει ένας νέος στα χωράφια μας κάτω στην Κρήτη. Ακριβώς, κύριε Αναγνωστάκη, ακριβώς λοιπόν με αυτό θα θέλαμε να κλείσουμε έτσι την παρουσία σας στην εκπομπή, με ένα μήνυμά σας προς τους κριτικούς, διότι το είπαμε και στην αρχή, νομίζω έχετε καταγωγή εδώ έτσι από το νομό Χανίων. Και εσείς. Βάμος από Κορώνου. Βάμος από Κορώνου, σωστά. Τι όμορφο. Ναι. Τι όμορφη περιοχή. Βάμος από Κορώνου. Δυστυχώς δεν είναι πια πρωτεύουσα του Δήμου από Κορώνου, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Ιστορικά είναι όλα αυτά. Για μένα η Κρήτη, συγγνώμη, έπεσε λίγο το λάπτοπ. Για μένα η Κρήτη είναι η πατρίδα μου. Εκεί μεγάλωσα. Εκεί πήρα τα πρώτα σκυρτήματα, εκεί ξεκίνησαν τα βράδια η διακίνηση των ιδεών. Αυτό λοιπόν που θέλω είναι να περάσει το μήνυμα σε όλους τους νέους ανθρώπους να μείνουν στη χώρα μας, να φτιάξουμε έναν ενιαίο ευρωπαϊκό στρατό
και θα παλέψουμε πάρα πολύ γι' αυτό. Έναν ευρωπαϊκό στρατό ο οποίος δεν θα μας δημιουργεί καμία ανασφάλεια. Να περάσουμε στις οικογένειες και στις μικρές κοινωνίες ότι η γυναίκα θα βοηθηθεί από την κοινωνία και από το κράτος για να μπορέσει να νιώσει ασφαλής για να κάνει ένα παιδί. Δεν είναι οικονομικό μόνο το θέμα. Να περάσει στην κοινωνία ότι δεν θέλουν μια Ευρώπη που θα δίνει τα χρήματα στις πολύ μεγάλες εταιρείες και εμείς εδώ θα πληρώνουμε πανάκριβα το ρεύμα. Να περάσουμε το μήνυμα ότι θα παλέψουμε για να ξαναγίνει, να ξαναγυρίσουν οι αξίες και οι χαρές της Κρήτης όπως ήταν όταν μικρό παιδί κάτω από τα Λουξ διασκέδαζα όσο τίποτε άλλο. Λοιπόν, με αυτό νομίζω ήταν ο ωραιότερος τρόπος να κλείσουμε, κύριε Αναγνωστάκη. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό αγώνα και καλό κουράγιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Είστε πολύ καλοί μαζί μου. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό αγώνα.